Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να πούμε ότι για την τροπολογία εμείς θα ψηφίσουμε κατά, δεν συμφωνούμε. Βέβαια, ο εισηγητής μας έχει αναπτύξει ενδελεχώς και επιμακρό το θέμα του νομοσχεδίου. Θα ήθελα με την τοποθέτησή μου να πω για αυτό που είπε ο κ. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ότι διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολλών απέναντι από τη βαρβαρότητα των λίγων. Ρωτά ποιοι είναι πολλοί και ποιοι είναι οι λίγοι, θα το συζητήσουμε και μετά που έχουμε το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Όμως η βαρβαρότητα που ζει η πλειοψηφία του λαού μας είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής που ασκεί η Νέα Δημοκρατία αλλά και όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Η ανεργία, η φτώχεια, η εξαθλίωση, τα επιδόματα φτώχειας για τους εργαζόμενους, οι συντάξεις πείνας, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της πολιτικής σας, είναι η βαρβαρότητα που ζει ο λαός μας. Και όταν διεκδικεί, βρίσκεται απέναντι από τις δυνάμεις καταστολής για να μπορέσει να υπηρετηθεί αυτή η πολιτική που απαιτεί το μεγάλο κεφάλαιο. Να διασφαλιστεί η εφαρμογή της, η υλοποίησή της. Αυτό είναι που υπηρετείτε σήμερα με αυτό το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Θέλετε να χτυπήσετε αυτό το κίνημα που στέκεται απέναντι στην πολιτική σας, που στέκεται απέναντι από την εργοδοσία και τις επιδιώξεις της. Θέλετε να χτυπήσετε αυτό το κίνημα που δεν πειθαρχεί, που δεν συμβιβάζεται με αυτή την πολιτική που εσείς ακολουθείτε. Αυτό δεν θα περάσει. Το ίδιο το κίνημα έχει πείρα. Και από το χουντικό νόμο που σήμερα φέρνεται για να και εκεί στηρίζεται το νομοσχέδιο, στο Βασιλικό Διάταγμα του 1971, το γράφει μέσα και το νομοσχέδιό σας, αλλά και από τον Λάσκαρη το 1976 με τον 330, όπου το ίδιο το κίνημα τον κατέστησαν ενεργό, τον κατάργησε, και εκεί είχαμε χιλιάδες απολύσεις, καταστολή, μιλάμε για πολλές χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι απολύθηκαν και βέβαια δικαιώθηκαν στην πορεία μέσα από τους αγώνες. Είχαμε την πορεία βέβαια της καταστολής και την περίοδο εδώ της κρίσης, όπου είχαμε και νεκρούς ακόμη, είχαμε και τραυματίες. Όμως το κίνημα δεν θα κάνει πίσω. Το κίνημα δεν συμβιβάζεται. Μπορεί και τώρα να έχετε ένα ναι μεν αλλά από τις δυνάμεις στο κίνημα, οι οποίες προωθούν τον κοινωνικό εταιρισμό, τον συμβιβασμό, οι οποίες μπαίνουν εμπόδιο σε κάθε αγωνιστή κινητοποίηση. Όμως και πάλι δεν θα καταφέρετε τίποτα, γιατί αυτές οι δυνάμεις είναι απαξιωμένες στη συνείδηση των εργαζομένων και του λαού. Είναι δυνάμεις οι οποίες κάθονται στο σβέρκο τους μέσα από τη στήριξη τη δική σας και της εργοδοσίας, μέσα από την μεγάλη νοθεία που κάνουν για να μπορέσουν να διασφαλίσουν τις καρέκλες τους. Τη στηρίζετε και μέσα από χρήμα μπόλικο, από οφίτσια, για να μπορέσετε να μπορέσει να μπει εμπόδιο σε αυτό το κίνημα που, αν θέλετε, διεκδικεί τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Προβάλλετε επιχειρήματα τα οποία είναι αστεία. Λέτε ότι οι πολλοί εδώ δημιουργούν πρόβλημα και δεν μπορεί να κατέβει ο κόσμος στην Αθήνα. Μα εσείς κάνατε τον περίπατο, το μεγάλο περίπατο, όπως λένε. Γιατί το κάνατε, για να κατέβουν τα γετοχή, να τους εμποδίζουν οι συγκεντρωμένοι, αυτοί που θα περπατούν, αυτοί που θα βαδίζουν. Γιατί το κάνανε τον περίπατο? Πέστε μας πότε λέτε αλήθεια. Όταν στηρίζετε τον περίπατο και την ενίσχυση, όπως λέτε, το μέσο μαζί μεταφοράς, ή όταν λέτε ότι πρέπει τα γιουταχή να περνάνε από την Αθήνα και να μην εμποδίζονται από τους συγκεντρωμένους δήθεν. Τι λέτε, ότι αυτό είναι το εμπόδιο για να ψωνίζει ο κόσμος από τα μαγαζιά? Ή ότι δεν έχει χρήματα, είναι άνεργος, είναι φτωχός, είναι εξαθλειωμένος? Αυτός που έχει μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας και έχει και στο Μαρούσι, τι τον εμποδίζει το Μαρούσι? Η συγκέντρωση που γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, τι τον εμποδίζει στη Γλυφάδα? Τι τον εμποδίζει στον Άλυμο που έχει το μαγαζί του? Η συγκέντρωση που γίνεται στην Αθήνα. Εκεί γιατί λοιπόν έχει το πρόβλημα? Άρα λοιπόν μην επικαλείστε αυτά τα πράγματα. Βέβαια το 1976 και ο ΣΕΒ τότε, πριν από τον νόμο τον 330 του Λάσκαρη, έκανε συνέντευξη τύπου, έδωσε συνέντευξη τύπου και καλούσε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα ενάντια σε αυτές τις κινητοποιήσεις που υπονομεύουν την οικονομία, όπως έλεγε. Και τώρα το ίδιο κάνει ο ΣΕΒ. Παρεμβαίνει κάθε φορά και μετά έρχονται οι κυβερνήσεις και παίρνουν
τέτοια μέτρα περιστολής των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων. Αυτά όμως στην πράξη το κίνημα θα τα καταργήσει. Ό,τι και αν κάνετε, δεν μπορεί το ποτάμι να γυρίσει πίσω. Είναι φουσκωμένο, θα παρασύρει έτσι κι αλλιώς το πέρασμά του όλα αυτά τα εμπόδια που θέλετε να βάλετε.